Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Και το πρώτο και βασικό ερώτημα αφορά στο πόσο ανήσυχος είστε με τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και με τη δράση του Roots Race. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, υπήρξε αποφασιστική αντίδραση και του πολεμικού μας ναυτικού. Δεν υπήρξε παραβίαση κυριαρχικού δικαιώματος, δεν υπήρξαν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν παρακολουθούμε. Υπάρχει και η διπλωματική εγρήγορση, αντεπίθεση να πούμε, σε όλα τα μέτωπα, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Και θα δούμε. Θεωρείτε ότι είναι ένα επικοινωνιακό σοου, ακόμη ένα μάλλον, της Άγκυρας αυτό, ο τρόπος δηλαδή που αυτή τη φορά το παρουσίασε με πλάνα από την πρώτη στιγμή με τον Απόμπλου του Roots Race, φωτογραφίες κτλ. Ενώ θυμόμαστε ότι πριν από δύο εβδομάδες υπήρχε ησυχία στα τουρκικά μέσα, δεν είχαν σηκώσει τόσο πολύ τους τόνους επικοινωνιακά. Τώρα βλέπουμε ότι άνοιξε και τον πομπό μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είναι δηλαδή έτσι μια προσπάθεια που απευθύνεται και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Κοιτάξτε, για να είμαστε καταρχάς σαφείς, το Roots Race κινείται σε διεθνή ύδατα. Σωστά. Σε διεθνή ύδατα. Η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός. Το είδο πάνω από το βυθό είναι διεθνές. Και ο καθένας μπορεί να κινείται χωρίς άδεια κανενός. Αυτό λέει. Μπορεί να ποντίσει καλώδια βέβαια. Εάν ποντίσει καλώδια και κάνει έρευνες, τότε και μόνο έχουμε παραβίαση της υφαλοκρηπίδας. Διαφορετικά δεν έχουμε. Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα δεν έχουν καλώδια. Mm-hmm. Είναι περικυκλωμένο το Roots Race από κάτι πολεμικά του τουρκικού ναυτικού. Ο Ερντογάν, κοιτάξτε να δείτε, πριν και πάνω απ' όλα, πριν και από Ισλαμιστής, πριν από το ένα, πριν από το άλλο, είναι λαϊκιστής. Ο κατεξοχήν λαϊκιστής ηγέτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και φυσικά κάνει και ένα επικοινωνιακό σοου. Άρα και θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο πληγώθηκε το γόητρό του από την συμφωνία την ελληνική με το Απολύτως. Κάιρο και θεωρεί ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσει ουσιαστικά στα όσα συνέβησαν. Έχει και δύο Απολύτως. Περιστατικά, τον Εύρο και την προηγούμενη κινητοποίηση που επίσης δεν του πήγαν καθόλου καλά. Ακριβώς όπως το λέτε, πληγώθηκε στον Εύρο, πληγώθηκε στην προηγούμενη αναδίπλωση, πληγώθηκε από το Έλληνο-Αιγυπτιακό και την ευρύτερη απομόνωση στην οποία βρίσκεται, διότι και οι υπόλοιπες χώρες, το Ισραήλ, όλες οι όμορες εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο που παίζουν ρόλο, μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος, προσέξτε να δείτε τώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, ο πυλώνας της Μέσης Ανατολής, μια χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις. Δεν είναι μια παραπέουσα λιβική κυβέρνηση η οποία δίνει για να πάρει στρατιωτική βοήθεια. Πρώτον. Και δεύτερον, η Αίγυπτος δεν έχει νησιά. Και παρόλο που δεν έχει νησιά και που το στενό συμφέρον της ενδεχομένως να την έφερνε πιο κοντά στην τουρκική θέση, παρόλα αυτά, επειδή δεν τυχοδιοκτίζει, συντάχθηκε με την ελληνική θέση και υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εξελίξεις και με την πλευρά της Λιβύης, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα πλέον που το επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επαφές με την πλευρά βεβαίως που συνομιλεί? Κοιτάξτε, έχουμε εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Διότι δεν θα έχουμε εξελίξεις μόνο στη Λιβύη, θα έχουμε εξελίξεις και στο Λίβανο. Βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Ο αραβικός κόσμος, είναι η άποψή μου, τη λέω εδώ και μήνες, βρίσκεται σε μεγάλη, βαθιά αναταραχή, που δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσκαιρο. Είναι μια συστημική αυτή αναδιάταξη που έχει να κάνει με την περιθωριοποίηση του πετρελαίου, με τη φτωχοποίηση της Μέσης Ανατολής, την αύξηση των αναταράξεων. Δημιουργείται ένα κενό το οποίο επιτείνει. Να πούμε και αυτό το δεύτερο, η απουσία, η αποχώρηση, η αποδυνάμωση, βάλτε ό,τι θέλετε, των Αμερικάνων. Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο ισχυρός παίκτης από εδώ και πέρα, βέβαια. Θα εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση στον αραβικό χώρο, στην πραγματικότητα, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς εδώ ερχόμαστε μαζί με τους Γάλλους και λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή δύσκολη, διότι η Ευρώπη είχε συνηθίσει 70 χρόνια κάτω από την αμερικανική ομπρέλα, ιδίως οι Γερμανοί, πολύ λιγότερο βεβαίως οι Γάλλοι, και είναι τώρα η Τουρκία, ο μοχλός, σε αυτό είναι χρήσιμος ο Ερντογάν, για την αφύπνιση τη γεωστρατηγική της Ευρώπης, όπως το κάναμε οικονομικά με το Ταμείο Ανόρθωσης, να το κάνουμε και τώρα. Η Γερμανία κινείται. Κινείται πάντοτε βεβαίως αργά, πιο αργά από ό,τι εμείς το θέλουμε, αλλά πάντως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Με παλιούς και νέους συμμάχους, έχουμε την Αυστρία του Κούρτς, έχουμε το Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εντάξει, ο Μπορέλ είναι σοσιαλιστής,
Είναι Ισπανός, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Αλλά οι κεντροδεξιοί του Βέμπερ ευτυχώς έχουν τη σωστή σκληρή γραμμή. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη, εσείς πόσο ανησυχείτε για τις επόμενες 48 ώρες? Θεωρείτε ότι βαίνουμε προς μια αποκλιμάκωση ή ότι τα πράγματα παραμένουν πολύ κρίσιμα αυτή τη στιγμή? Χρειάζεται η αποφασιστικότητα αλλά και η ψυχραιμία. Να μην τσιμπήσουμε, να μην πέσουμε στην παγίδα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν μισεί, εχθρεύεται τα διεθνή μας ερίσματα που είναι μέρος της εθνικής ισχύος. Το γεγονός ότι έχουμε πανίσχυρα επιχειρήματα, αλίμονο αν εμείς βρεθούμε σε θέση απολογούμενου. Απολογούμενος πρέπει διαρκώς και πάντα να είναι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν στη γωνία και εμείς με τα πανίσχυρα επιχειρήματά μας να κερδίζουμε διεθνώς τις συμμαχίες και τα ερίσματα που θέλουμε, όπως κάναμε στο παρελθόν και όπως κάνει με απόλυτη εγρήγορση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γερίδη, σας ευχαριστούμε και πάμε τώρα στο